ασχολείται με γρήγορες διαδικασίες η χορήγηση ως προκαταβολή του μισού της τελικής αποζημίωσης, δηλαδή το 35% της εκτιμηθής αζημιάς σε συνέχεια της πρώτης αλλαγής. Αναφέρομαι και στις επιχειρήσεις και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται η καταβολή της τελικής επιχορήγησης στις χιλιάδες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό. Τέλος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να σημειώσουμε ότι δρομολογούνται πέραν τα οριζόντια και στοχευμένα μέτρα. Στοχευμένα μέτρα για τις περιοχές με σημαντική τουριστική κίνηση και δραστηριότητα που επλήγησαν. Στοχευμένα μέτρα προς συγκεκριμένους κλάδους αλλά και τοπικές αγορές. Στοχευμένα μέτρα προς συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές αλλά και παραγωγές με μεσομακροπρόθεσμη απώλεια παραγωγής και εισοδήματος. Μέτρα που σχεδιάζονται με τα αρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προετοιμάζονται έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινωθούν. Όσον αφορά τώρα τη στέγαση των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί, προχωρά η υλοποίηση όλων των μέτρων. Συγκεκριμένα, προχωρά το σχήμα της προσωρινής στέγασης με την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης ως 500 ευρώ μέσα από την πλατφόρμα rogin.services.gov.gr. Επίδομα για τα κατάλληλα προς χρήση σπίτια, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως κίτρινα ή ως κόκκινα έως και 2 χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να είναι έτοιμο το σπίτι. Επίδομα για τα ακίνητα με μικρές σχετικές ζημιές, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινα, που δεν είναι εφικτό όμως να κατοικηθούν λόγω του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου, το οποίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πέρα του ενός τριμήνου, μπορεί να φτάσει και το ένα έτος. Παράλληλα, παρέχονται στους Δήμους οικίσκη προς αξιοποίηση από τους συμπολίτες μας, όπου οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ενεργοποιήθηκε το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής για τις ζημιές σε σπίτια και λοιπά κτίρια με αρχικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Με την κάλυψη από την κρατική αρρωγή να αφορά την περίπτωση σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως πράσινα, με την αρρωγή να μπορεί να φτάσει έως και τις 18.000 ευρώ, είτε ως κίτρινα, με την αρρωγή να μπορεί να φτάσει έως και τις 42.000 ευρώ, είτε ως κόκκινα, με την αρρωγή να μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 120.000 ευρώ. Προβλέπεται συνάμα ειδική διαδικασία ώστε τα σπίτια και τα λοιπά κτίρια από ομοκλίνθους που κρίθηκαν προσωρινώς ακατάλληλα, δηλαδή ως κίτρινα, να μπορούν να ανακατασκευαστούν ως κόκκινα. Να υπενθυμίσω πως η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, arrogi.gov.gr, θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την 3η 31 Οκτωβρίου. Κλείνει λόγω μιας αναγκαίας διαδικασίας διασταυρώσεων και καθαρίσεων ως προς τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα και θα ανοίξει εκ νέου σε επόμενη φάση. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφησαν 23 περιστατικά λίμωξης στο γαστρεντερικό και 152 περιστατικά λίμωξης στο αναπνευστικό. Από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, οι 491 είχαν θετικό αποτέλεσμα για ανίχνευση στο SARS-CoV-2, 61 από αυτά ανιχνεύθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Όσον αφορά στους πληθυσμούς των κουνουπιών, στους Cool Expipiens, οι οποίοι είναι και οι βασικοί διαβεβαιστές του ιού του Δυτικού Νείλου, συνολικά σε επίπεδο περιφέρειας μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, αρχικά καταγράφηκε μια αυξητική τάση των πληθυσμών, η οποία κορυφώθηκε την εβδομάδα από τις 25/9 μέχρι τις 1/10 του Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια και στις επόμενες εβδομάδες καταγράφεται μια σημαντική μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών.